Έχουμε κοντά μας τον άμεσο συνεργάτη του Σπύρου Παπακανέλου, στον Αττικό, τον Γιάννη Σιλεβίστα, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεκινήσει μια... παραπάνω είναι Γιάννη, πρέπει τα τελευταία τρία χρόνια, πιο σωστά, έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια στην προπονητική του πορεία. Τώρα, Γιάννη, σπουδαία επιτυχία, αναμφίβολα αυτή, έτσι. Σίγουρα, τρομερή επιτυχία. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαγανέλο που ήμουν μαζί του αρχικά το καλοκαίρι στο Ηράκλειο, που εκεί ετοιμάσαμε μια προσπάθεια. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στο Ηράκλειο που κατάφερε και κέρδισε την άνοδο, γιατί νιώθουμε κι εμείς ότι το καλοκαίρι ήμασταν όλοι μαζί. Μετά, όταν ήρθαμε εδώ στον Αττικό, παιδιά, κάποια στιγμή ήταν η ομάδα στο μείον 8 και στο μείον 9. Εμείς λέγαμε ότι πάμε για πρωτάθλημα και κάποιοι γελάγανε. Εμείς αποδείξαμε μέσα στο γήπεδο και μόνο μέσα στο γήπεδο ότι πραγματικά ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Σφάλαμε κάπου, θέλαμε να βγούμε πρώτοι. Δεν τα καταφέραμε. Αφιερώνω αυτή την άνοδο, η οποία ήρθε ύστερα από πάρα πολύ σκληρή δουλειά, σε όλη την οικογένεια του Αττικού, γιατί αν δεν είσαι οικογένεια δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα, και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Στον κύριο Παπαγανέλο, στον κύριο Μπίλιο, σε όλους τους συνεργάτες που άμα τους πω έναν-έναν θα φάμε ώρα, και στην οικογένειά μου. Πού κρίθηκε τελικά το παιχνίδι αυτό? Σίγουρα ήταν και κομβικό σημείο το στιγμή που σκόραρε, έτσι. Κοιτάξτε. Και γενικά θα ήθελα να μπεις επίσης, πιέζατε και πολύ ψηλά εξ αρχής, έτσι, για να δυσκολέψετε. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές όταν πας για δύο αποτελέσματα, συνήθως χάνεις. Εμείς μπήκαμε για να κερδίσουμε. Δεν το λέω με κακία, κερδίσαμε τα Πετράλωνα τρεις φορές παίξαμε, τρεις φορές κερδίσαμε. Βάλαμε σε καθοριστικό σημείο τον γκολ, πιεστήκαμε αρκετά, και συγχαρητήρια στην ομάδα των Πετράλων που και αυτή έπαιξε καθαρά και ψηλά και σωστό ποδόσφαιρο. Αντέξαμε και είμαστε στην Α κατηγορία. Τώρα, Γιάννη, εντάξει, σίγουρα αυτή τη στιγμή ζείτε αυτό το πανηγύρι, αλλά θέλω να πεις και για τη νέα σεζόν τώρα, αν υπάρχει. Είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή, σήμερα θέλουμε να χαρούμε και από αύριο το πρωί θα κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρείτε ότι ίσως θα μπορούσε να έρθει άνοδος και χωρίς να διεξαχθεί αυτό το μπάρας, δηλαδή και απευθείας, ή πιστεύετε ότι όντως ήταν τόσο ωριακά τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε, λίγοι είπανε πάρα πολλά για το γήπεδό μας. Εμείς, άμα δείτε τα στατιστικά, χάσαμε περισσότερους βαθμούς στο γήπεδό μας. Εμείς είμαστε ομάδα που θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Μακάρι να βγαίναμε απευθείας, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Χρειάστηκε να παίξουμε μπαράζ σε ουδέτερο γήπεδο στην ουσία. Κερδίσαμε, βγήκαμε Α κατηγορία. Για να σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Κώστα. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ με τον αμυντικό των Πετραλών, τον Χρήστο Κοφρά. Χρήστο, δυστυχώς για εσάς, φτάσατε στον τελικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα. Δεν τα καταφέρατε. Τι πιστεύεις ότι έφταξε ίσως και το χρονικό σημείο που δεχτήκατε τον γκολ? Είχατε σχεδιάσει αλλιώς το παιχνίδι και αλλιώς σας πήγε? Σίγουρα το να δέχεσαι ένα γκολ σε τέτοιο μάτς παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Προσπαθήσαμε, είχαμε σχεδιάσει κάποια πράγματα, δουλέψαμε όλη τη βδομάδα με τον προπονητή. Δεν μας βγήκανε. Η ζωή όμως έτσι είναι, η μπάλα έτσι είναι. Προχωράμε. Συγχαρητήρια στον Αττικό έχω να πω, γιατί μας κέρδισε δίκαια και τρεις φορές φέτος. Έτσι πρέπει να τα λέμε όλα, να είμαστε αντικειμενικοί. Εγώ έχω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους δικούς μας και στον πρόεδρο. Αυτά έτσι είναι, η μπάλα έτσι είναι. Η ζωή συνεχίζεται. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Βρισκόμαστε εδώ με τον Ευθύμη Ασλανίδη. Ευθύμη, σπουδαία και ιστορική στιγμή τώρα για τον Αττικό, έτσι? Είναι όντως. Πιστεύω ότι αξίζαμε την νίκη. Ήμασταν καλύτερη ομάδα. Και στα τρία παιχνίδια που παίξαμε, και μέσα μας και εντός και στον μπαράζ, δείξαμε ότι ήμασταν καλύτεροι, κερδίσαμε. Άξια βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αξίζουν συγχαρητήρια και η ομάδα των Πετραλώνων με πολύ καλούς παίχτες. Είμαστε και συμπαίχτες με πολλούς σε αστυνομικό πρωτάθλημα. Όπως ο Σάνι, ίσως και. Ο Σάνι και παλιότερα στην ομάδα, ο Κοθράς, τα άλλα τα παιδιά, ο Παπανδρέου, είμαστε και συμπαίχτες αλλού. Αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδιά, αλλά και εμείς ακόμα περισσότερο για την προσπάθεια που δείξαμε όλο τον χρόνο, ο ιδρώτας μας, στις προπονήσεις κάθε μέρα, βροχή με χιόνια, με ήλιο, με όλους τους καιρούς. Ανταπεξέλθαμε όσο μπορέσαμε στις προδοξίες. Και επιτεύχθηκε ο στόχος μας, η άνοδος στην Α κατηγορία. Να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίχτες μου, ειδικά τον κύριο Παπακανέλο, τον coach, και τον βοηθό του, τον δεύτερο προπονητή, τον κύριο Σιλεβίστα, για τις άψογες προπονήσεις που μας έδειξαν τον τρόπο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και τίποτα, δηλαδή, αξίζουν συγχαρητήρια όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την ομάδα, από τους φροντιστές, όλους το staff, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους μας που μας ακολουθάνε σε καλές και δύσκολες στιγμές. Τίποτα, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Αυτό έχω να πω. Ευθύμη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε κάτι άλλο. Όχι, αξίζουν μόνο συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα που πόνεσε, που με δύσκολες καταστάσεις, χωρίς να έχει το budget
τους παίχτες, τη δυναμικότητα αυτή των Πετραλώνων και άλλων ομάδων έφτασε και δείξαμε χαρακτήρα ότι είμαστε καλύτεροι από όλους αυτούς, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχουμε τη χαρά να είναι δίπλα μας ο Γιώργος Αλεξόπουλος, ο προπονητής των Πετραλώνων. Μικρές συστάσεις βέβαια δεν χρειάζονται για την πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έκανε μια νέα προσπάθεια τώρα, Γιώργο, γίνεται μια νέα προσπάθεια στα Πετράλωνα ώστε να επανέλθει στα σαλόνια του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και με σένα στον πάγκο. Τώρα σήμερα φτάσατε πολύ κοντά, ίσως αυτό το γκολ να έπαιξε το ρόλο του στα τέλη του ημιχρόνου. Θα ήθελα να πεις γενικά την άποψή σου για το σημερινό παιχνίδι που ίσως κρίθηκε. Εντάξει, το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε στην αποφασιστικότητα και στη μαχητικότητα του αντιπάλου. Ήταν ξεκάθαρο ότι μπήκε καλύτερα στο πρωτοημίχρονο από εμάς. Ευτύχησε να προηγηθεί και από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας, γιατί πρέπει να αναλογιστούμε ότι τα παιδιά είναι ερασιτέχνες. Ήταν το άγχος πάρα πολύ μεγάλο και πιστεύω ότι φτάσαν στα όρια τους. Από εκεί και πέρα αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα του Αττικού. Αντιμετώπισε τρεις φορές την ομάδα των Πετραλώνων και τις τρεις τις κέρδισε. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Τα Πετράλωνα έχουν ένα αξιόλογο άνθρωπο και πρόεδρο, ο οποίος έχει όραμα και βλέψει για την ομάδα. Από εκεί πέρα μπορεί να επανέλθει του χρόνου σίγουρα δρυμύτερος και σίγουρα πιο δυνατός. Τώρα, Γιώργο, θα ήθελα να μπει τώρα, έτσι, βέβαια είναι νωρίς ίσως ακόμα, αλλά αν ξανασκεφτόσουν το παιχνίδι, θα κατέβαινες έτσι πάλι την ομάδα ή θα άλλαζες πάλι κάποια πράγματα? Και αν έτσι θα ήταν αυτά. Εκ των υστέρων μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί πέρα, όταν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι τελικός, παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχή, το πάθος. Αυτά ήταν πράγματα που οι αντίπαλοι περίχαν σε εμάς. Εμάς η δικιά μας ομάδα έκανε προσπάθεια μέχρι το 90. Από εκεί πέρα πρέπει να ξέρεις πού είναι τα όρια σου και τι ζητάς. Πρέπει να κάνουμε σίγουρα την αυτοκριτική και από εκεί πέρα σίγουρα υπάρχει αύριο για την ομάδα των Πετραλώνων, γιατί έχει όνειρα και βλέψεις. Και μια τελευταία ερώτηση, Γιώργο, θα ήθελα να μπει τώρα, γιατί είσαι και βοηθός έτσι του Κωνσταίνογλου σε υψηλό επίπεδο. Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να αναλάβεις τώρα, έστω και σαν πρώτος προπονητής, μια ομάδα της Β' Αθηνών, και ας είναι και τα Πετράλωνα που έχουν ξεχωριστή ιστορία? Η απόφασή μου να βοηθήσω στους τελευταίους 8 αγώνες στην ομάδα Πετραλώνων ήταν η προσωπική και φιλική σχέση που έχω με τον πρόεδρο. Από εκεί πέρα, σίγουρα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο πιο κάτω, όποια κατηγορία κατεβαίνει, σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί απευθύνεσαι σε παιδιά και σε άτομα που το ποδόσφαιρο δεν είναι προτεραιότητα, το βλέπουν κάτι σαν χόμπι. Από εκεί πέρα σίγουρα έγινε μια ωραία προσπάθεια, χωρίς να πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι ζητάς, τι μπορεί να σου δώσει ο κάθε συγκεκριμένος παίκτης, γιατί απέχει πάρα πολύ το επαγγελματικό με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα πάντως σίγουρα είναι μια διαδρομή που έχει και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα. Έτσι είναι ο αθλητισμός και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Με αυτά πορεύεσαι και συνεχίζεις και σίγουρα κάνεις την αυτοκριτική σου και μαθαίνεις μέσα από τα αποτελέσματα και τα λάθη. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι δίπλα μου ο Τάσος Γραμματικόπουλος, ένας από τους κορυφαίους που έχετε σήμερα, ίσως και κορυφαίος κατά την άποψή μου στην αναμέτρηση με τα Πετράλωνα. Έχει δώσει και την ψυχή του, όχι μόνο σήμερα, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια στον Αττικό. Τάσο, πόσα χρόνια είσαι? Είμαι από το 1996. Παιδάκι τότε. Πολλά, 10 χρονών. Γέννημα θέρμα λοιπόν του Αττικού. Αν όχι θέση, τουλάχιστον φύση αρχηγός της ομάδας. Τώρα οπότε έχει ενδιαφέρον να μας πεις, έτσι, εσύ που ζεις την ομάδα εδώ και 20 χρόνια, πώς αισθάνεσαι τώρα που επιστρέφεις στην Α' Αθηνών? Είναι πολύ μεγάλη χαρά για όλους. Το περιμέναμε, το αξίζαμε πιστεύω, γιατί από τις 9 Νοεμβρίου του 2014 κάναμε μια καταπληκτική πορεία, χάσαμε μόνο από το θρίαμβο συνέδρα μας. Πιστεύω μια κακή παρένθεση ήταν αυτό το παιχνίδι. Ίσως να ήμασταν και πρωταθλητές, να είχαμε βγει πρώτοι, αν δεν χάναμε αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά είχαμε πει ότι ξέραμε, αξίζαμε ότι μπορούμε να ανεβούμε. Είχαμε κερδίσει τα Πετράλωνα στο πρώτο γύρο, τους είχαμε κερδίσει στο γήπεδό μας και παρόλες τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν με την αλλαγή της έδρας και όλα αυτά, πιστεύω αυτό μας πείσμωσε περισσότερο. Πείσμωσε τα παιδιά πολύ περισσότερο και δείξαμε σήμερα ότι είχαμε μαχητική ψυχή, το θέλαμε περισσότερο και το πήραμε. Και νομίζω και κρίθηκε Τάσο, ίσως κυρίως στο πάθος σας, νομίζω φαινόταν. Στο πάθος εξ αρχής, φυσικά, γιατί την ομάδα τη χαρακτηρίζει αυτή η δυναμική που έχει, που μπαίναμε και δίναμε το 110% των δυνατοτήτων μας. Και το αποτέλεσμα ήρθε. Ήρθε το αποτέλεσμα, κάθε παιχνίδι το κοιτάγαμε ξεχωριστά. Κάθε αντίπαλο, είχαμε μελετήσει και αυτό το παιχνίδι. Ξέραμε ότι τα Πετράλωνα θέλουν μόνο τη νίκη, θα πιέζανε. Το μόνο που μας είπε ο κύριος Παπακανέλος ήταν να παίξουμε ήρεμα, έξυπνα και θα έρθει η νίκη και όπως ήρθε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, πανηγυρίζουμε.
Έχω ζήσει ανάλογες στιγμές και με την ομάδα το 2008-2009 που ανεβήκαμε ξανά. Τότε είχαμε παίξει μπαράζ με τη Διάνα Ηλιούπολης. Είναι πολύ ευχάριστες στιγμές για όλους μας. Τώρα θα κάνω έτσι και την ερώτηση στο Γιάννη. Πιστεύεις ότι η ομάδα θα μπορούσε να ανέβει και απευθείας? Υπήρχαν δυνατότητες ή όντως ήταν τόσο μικρές οι διαφορές με τα Πετράλωνα, οπότε ήταν και λογικό που κατέληξε στο μπαράζ? Αντικειμενικά ήταν πολύ δύσκολος όμιλος. Φαινόταν δηλαδή και από τους άλλους δύο ότι υπήρχαν αρκετά εισάξιες ομάδες. Στον όμιλό μας ήταν 4-5 και πηγαίναμε μέχρι το τέλος έτσι. Ήταν μικρές οι διαφορές. Όποιος έκανε τα λιγότερα λάθη σε κάθε παιχνίδι που θα του στήχιζε την ήττα, σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, θα είχε και το μειονέκτημα. Εμείς, όπως σας είπα, χάσαμε ένα παιχνίδι με το θρίαμβο Χαϊδαρίου. Τα υπόλοιπα τα κερδίσαμε και είμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Νομίζω δίκαια. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρο τον Παπακανέλο για την προσπάθεια και το ομαδικό πνεύμα που μας έφτιαξε πραγματικά. Τον κύριο Σιλεβίστα, τον Γιάννη, που καθημερινά έδινε τα πάντα για την ομάδα. Όλα τα παιδιά φυσικά, τον κύριο Σιμεωνίδη, τον Αβραάμ, που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην κατηγορία της Αθήνας. Από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο μικρό, τον κόσμο που ήρθε σήμερα. Πολύ ο κόσμος. Και αυτό πραγματικά σε σχέση με το χθεσινό. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό, αξίζει συγχαρητήρια στις δύο ομάδες. Αυτή είναι η ομορφιά και η υγεία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Και έτσι πρέπει να είναι τώρα τα χθεσινά, πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Είναι η κατάδεια του ελληνικού ποδοσφαίρου και είναι η κατάδεια των Ολυμπιακών και των Παναθηναϊκών. Δυστυχώς. Συνέχεια Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή. Κάποια στιγμή πρέπει να εκλείψουν αυτά και δεν έχουν θέση και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά και εγώ αφιερώνω τη νίκη σε όλα τα παιδιά και στην αγαπημένη μου την Ελένη που θα την παντρευτώ 3 Ιουλίου. Έχουμε και είδηση λοιπόν. 3 Ιουλίου την Ελένη. Την αγαπώ πολύ. Σε αγαπάει πολύ ο Τάσος. Θα κευχόμαστε και εμείς με τη σειρά μας. Η ώρα καλή. Με πολλά παιδιά και υγιή και πολλά παιδιά και ευτυχία. Ατικάκια. Και να είναι ατικάκια. Τα νέα ατικάκια λοιπόν, ναι. Θα έρθουν σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.